Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Δύσκολα φαίνεται να εκπληρώνεται το σενάριο για μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, σύμφωνα με τους Financial Times. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά, έχοντας ως δεδομένη την ψήφιση και του πολυνομοσχεδίου, άρα ουσιαστικά και το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα και αυτή δεν είναι άλλη από το τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2018 και μετά. Έτσι λοιπόν, σε δημοσίευμά τους, οι Financial Times κάνουν λόγο για ένα διαφορετικό Brexit αυτή τη φορά. 8 χρόνια μετά από τα μνημόνια, δεν θα είναι ένα Brexit που θα είναι έξοδος από την Ευρωζώνη, αλλά θα είναι έξοδος από τα μνημόνια. Και εδώ εστιάζεται το ενδιαφέρον τόσο για τους Financial Times, όσο και ευρύτερα για την Ευρώπη και για τις Βρυξέλλες, το τι θα γίνει πλέον στη μεταμνημονιακή εποχή για την Ελλάδα και το αν και κατά πόσο θα καταφέρει η κυβέρνηση να πετύχει τον στόχο που είχε θέσει τη λογική της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια, δηλαδή μια έξοδο χωρίς κάποια μορφή προληπτική γραμμή στήριξης, χωρίς κάποια, σίγουρα χωρίς νέο μνημόνιο, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και χωρίς κάποια άλλη μορφή επιτροπίας. Αυτό όμως από ό,τι φαίνεται και από το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο σχολιάζουμε, είναι μάλλον δύσκολο, καθώς οι Βρυξέλλες θέλουν να υπάρχει ένας έλεγχος απέναντι στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας ξεκάθαρος φόβος ότι αν μας αφήσουν μόνους μας, πολύ εύκολα θα ξανακυλήσουμε σε πρακτικές του παρελθόντος και όση προσπάθεια γίνει τα τελευταία χρόνια, μάλλον θα πάει στράφη. Οπότε θέλουν από τη μία. Κατανοούν ότι δεν μπορεί να ξαναμπεί μια διαδικασία μνημονίου. Δεν έχει νόημα μια χώρα που είναι 8 χρόνια σε μνημόνια να παραμείνει σε μνημόνια, και αυτό και πολιτικά δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό για την κυβέρνηση. Επιδιώκουν όμως να βρουν ένα modus operandi ώστε και να υπάρχει ένας έλεγχος έστω και περισσότερο διακριτικός σε σχέση με το παρελθόν, και ταυτόχρονα όμως να υπάρχει και μια πιστωτική γραμμή, μια βεβαιότητα ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, η χώρα θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί επειδή της Ελλάδος είναι να βγει στις αγορές, να βγει πραγματικά καθαρά στις αγορές. Όμως και οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά τα ελληνικά χρεόγραφα, αν ξέρουν ότι σε περίπτωση που κάτι δεν πάει τόσο καλά ή κάτι ότι υπάρχει μια στήριξη οικονομική. Η αλήθεια είναι ότι και πολιτικά πλέον έχουμε δει τις τελευταίες μέρες και στελέχη της κυβέρνησης να βάζουν νερό στο κρασί τους στη λογική της σκληρής καθαρής εξόδου. Κατεβάζουν λίγο τους τόνους. Έτσι κι αλλιώς είναι και αρκετά πρόημα για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Με βάση το ρεπορτάζ μας, οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εν όψη δηλαδή και του καλοκαιριού. Οπότε εκεί θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει και ποια μέτρα θα απαιτηθούν, πώς θα προχωρήσει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018, για να δούμε αν και πόσο θα είναι καθαρή. Η αλήθεια είναι ότι το απολύτως καθαρή είναι μάλλον επικοινωνιακό και είναι και μάλλον εκτός τραπεζιού. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις καθαρότητας ή μη καθαρότητας. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις ένα ουσιαστικά καινούριο μνημόνιο και είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις μια προληπτική γραμμή στήριξης με κάποιον έλεγχο, κάποια επιτροπία, το οποίο μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι και καλύτερο, καθώς θα υπάρχει και ένας έλεγχος προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και όσα θυσίες έκανε ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια να μην πάρει χαμένες.